Ο διαδικτυακός εκφοβισμός παρουσιάζει έξαρση τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Για την αντιμετώπιση του απαιτείται ενδελεχής μελέτη του, κατανόηση των αιτιών που το δημιουργούν, συνεργασία ειδικών, γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς και θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα. Η ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου και τα επακόλουθα που αυτή επιφέρει αποτελεί πρόκληση για τις σύγχρονες κοινωνίες. Δυστυχώς, ο διαδικτυακός εκφοβισμός δεν είναι αστείο που μπορεί να συμβεί μεταξύ συνομιλίκων, αλλά μια πολύ επικίνδυνη πράξη με μακροχρόνιες και τραυματικές συνέπειες για το παιδί που το βιώνει, αλλά και για το παιδί που το παρατηρεί. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και ποιες οι διαφορές του από τον παραδοσιακό εκφοβισμό, που μπορεί να αναπτυχθεί και ποιες μορφές μπορεί να λάβει. Ποιες αιτίες μπορούν να οδηγήσουν ένα παιδί να γίνει θήτης ή θύμα και ο ρόλος του παιδιού παρατηρητή. Ποια τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού. Τις συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισμού, τις νομικές διαστάσεις του φαινομένου, το ρόλο των γονιών και των εκπαιδευτικών στην πρόληψη και την καταστολή του φαινομένου, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για το παιδί.